Εδώ βλέπουμε αυτή την κοπηλίτσα που κάνει καθαρισμό τοπικό, πάση περιπτώσει, στα ευαίσθητα σημεία της. Σκύβει, πιάστηκε η μέση της, αλλά έχει το εργαλείο το οποίο, κοιτάξτε τι κάνει, βάζεις νερό μέσα και τρομπάρεις και με αυτόν τον τρόπο καθαρίζεσαι αυτόματα από κάτω. Μάλιστα. Έχεις λοιπόν ένα λουκέτο το οποίο δεν ανοίγει, έχεις χάσει το κλειδί, έχει σπάσει, ξέρω εγώ, βάζεις λίγο μπαρούτι από το σπίρτο, ανάβεις το σπίρτο και ως εκ θαύματος το λουκέτο άνοιξε. Για σας τις κοπέλες που δεν θέλετε να σπάσετε τα νύχια σας αλλά να ανοίξετε το αναψυκτικό σας, υπάρχει αυτή η λύση με το καλαμάκι, το οποίο το περνάτε ανάμεσα εκεί στο κρικάκι, στο δαχτυλίδι, τραβάτε και ανοίγει. Ψιλοχρήσιμο. Η κοπελίτσα εδώ κλείστηκε έξω από το αμάξι κλείδωσε από μόνο του, δια μαγείας, δεν ξέρω εγώ τι, έβγαλε το κορδόνι από το παντελόνι της, έφτιαξε μια θηλιά και με αυτή την αυτοσχέδια θηλιά άνοιξε το αυτοκίνητο και... Δηλαδή τώρα αλήθεια μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Έλα τώρα. Εδώ τώρα η κυρία θέλει να πιάσει το αυγό χωρίς να το σπάσει και γι' αυτό ας πούμε χρησιμοποιεί μια σκελίδα σκόρδο την οποία αγγίζει και κατά κάποιο τρόπο αυτή η σκελίδα σκόρδο της δίνει τη μαγική λύση και πιάνει τον κρόκο του αυγού και τον πετάει μέσα στο φαγητό χωρίς να τον... Δεν κατάλαβα τι ακριβώς θέλει να κάνει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν τύπο ο οποίος γράφει με ένα μαρκαδόρο τη λέξη χάι και μετά πάει να τη σβήσει. Αφού ήθελε να τη σβήσει, γιατί την έγραψε καταρχήν? Τέλος πάντων, χρησιμοποιεί άζαξ, χρησιμοποιεί πανιά, χαρτιά, δεν γίνεται τίποτα. Έρχεται η μαγική λύση. Ένας δεύτερος μαρκαδόρος, ο οποίος πάνω από τον πρώτο μαρκαδόρο τι θα κάνει? Μια μουτζούρα. Και ότι ντε και καλά τώρα αυτή η μουτζούρα θα καθαρίσει όλο τον πίνακα, ας πούμε, εύκολα. Τι λες, έλα ρε φίλε, σοβαρά τώρα? Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Άμα γίνεται ήταν ωραίος. Άμα γίνεται βέβαια. Εδώ ο κυριούλης θέλει να βγάλει το φορτιστή από το κινητό του με ηλίθιο τρόπο και σου λέει τώρα πώς να το κάνεις για να γίνει ακόμα πιο ηλίθιος ο τρόπος. Οπότε πήρε το καπάκι, έκανε τρυπούλα, άνοιξε μία τρύπα από εδώ, μία τρύπα από εκεί, πέρασε μέσα το φυσάκι από το φορτιστή, τον έβγαλε από την άλλη άκρη. Τι νόημα έχουν όλα αυτά? Ωραίος, έβαλε και κόλλα από πάνω για να σταθεροποιηθεί. Σου λέει μη φύγει ας πούμε το φλασάκι και χαθεί αυτή η ηλίθια κατασκευή που κάνω. Και αφού λοιπόν το έχει ετοιμάσει με ευκολία και με καμάρι, μπαινοβγαίνει στο κινητό με αυτό τον απίστευτα εύκολο τρόπο που βλέπετε. Μας κάνει και το δάχτυλο ότι πω πω τι έκανα ο άνθρωπος. Ωραίος, ωραίος, πάμε παρακάτω. Πάλι κάποιος με καπάκι. Εδώ όμως αυτή τη φορά το καίει το καπάκι. Για ποιο λόγο το καίει κανένας δεν ξέρει, του κάνει και μία τρύπα, το βάζει επάνω στο μπουκάλι και καλά τώρα μπορεί δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να το χρησιμοποιεί για να ρίχνει σος, κέτσαπ ή οτιδήποτε άλλο στα φαγητά του. Εντάξει, εντάξει, δεν ήταν και τόσο χαζό. Αυτό φαίνεται χαζό πάντως, γιατί είναι μια κυρία η οποία τρυπάει την οδοντόκρεμα και την πετάει μέσα στο καζανάκι και αφού πατήσει το καζανάκι αφρίζει η οδοντόκρεμα και ξέρω εγώ δημιουργεί αυτό το πράγμα. Βέβαια κάποια στιγμή θα πάει το σωληνάριο και θα σφινώσει μέσα στο φλωτέρ και θα γίνει ο χαμός, αλλά αυτό δεν την απασχολεί για την ώρα, τη βλακεία της την έκανε, περάσαμε όλοι καλά, πάμε παρακάτω. Εδώ τώρα είσαι σου λέει ας πούμε στο αεροπλάνο ή στο λεωφορείο του κτέλ ή οπουδήποτε και σου έρχεται ένας ύπνος ρε παιδί μου, αλλά έχει πολλά φώτα και δεν μπορείς να κοιμηθείς, σε ενοχλούν τα φώτα. Παίρνεις λοιπόν το βρακί της γυναίκας σου ή της οποιασδήποτε μπορείς εκείνη τη στιγμή, το προσαρμόζεις και το φοράς με αυτόν τον τρόπο. Και έχεις με αυτόν τον τρόπο ας πούμε εξασφαλίσει ότι δεν σε ενοχλεί το φως και θα κοιμηθείς μια χαρά. Εντάξει, μιλάμε για ηλίθια πράγματα. Εδώ λοιπόν ο τύπος πήρε ένα πινέλο, θέλει να κόψει γωνίες και σου λέει κάτσε να καταστρέψω την πιστωτική μου για να μου κάνει, ξέρεις, προστατευτικό ώστε να μην λερώνω κτλ. Τη βίδωσε πάνω στο πινέλο και έκανε τη δουλίτσα του, νομίζει αυτός μια χαρά. Τώρα το ότι η πιστωτική είναι για πέταμα, εντάξει, έλα μωρό τώρα, σιγά το πράγμα. Ο ίδιος τύπος λοιπόν σου λέει, άμα είσαι ηλίθιος και θες να βρέχεις συνέχεια την μπρίζα σου με αποτέλεσμα να παθαίνεις ηλεκτροπληξία, βάλε αυτή την προστατευτική συσκευή, αυτό το τηγάνι από πάνω ότι είναι κατσαρολάκι, προσάρμοστε το όμορφα, οπότε τη σκεπάζεις την κατασκευή και μπορείς με όλη την ηλιθιότητα που σε διακρίνει να ρίξεις όσο νερό θέλεις πάνω στην μπρίζα χωρίς να πάθεις τίποτα. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή καίγονται λίγο τα εγκεφαλικά σας κύτταρα και προφανώς θα κάνουν περισσότερο παρακάτω. Πάμε να δούμε. Εδώ λοιπόν σου λέει
ξέρεις, τώρα στα μαγαζιά που σου δίνει το ποτήρι και σου λέει βάλε όσο θέλεις. Οπότε η κυρία πήρε το ποτήρι και τι κάνει, γύρισε και το, καβάκι, και το καπάκι ανάποδα, οπότε μεγάλωσε το χώρο που μπορεί να δεχτεί το ποτηράκι αυτό ως ποσότητα. Βέβαια, άμα της έκοβε το μυαλό, θα σκεφτόταν ότι μπορεί πολύ εύκολα να πάει να το ξαναγεμίσει το ποτηράκι όσες φορές θέλει. Όμως η λιθιότητα είναι η λιθιότητα, δεν μπορεί να την συγκρατήσεις. Πάμε τώρα να δούμε μερικά life hacks με κρεμάστρες. Εντάξει, να σας κάψω λίγο ακόμα τα εγκεφαλικά κύτταρα. Βλέπετε λοιπόν πως μια κρεμάστρα μπορεί να γίνει βάση για το τάμπλετ σας, πως μπορεί να γίνει βάση για τα παπούτσια σας, πως μπορεί να γίνει κρεμάστρα για να απλώσετε έξω τα παπούτσια σας να στεγνώσουν. Αυτό τι ακριβώς, ναι, για το χαρτί υγείας και τέτοιου είδους ηλιθιότητες, μέχρι και για το μαξιλάρι. Εδώ βλέπετε φτιάχνει και καλά τι, ας πούμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λοιπόν ο τύπος βλέπουμε ότι έχει μια πλαστική κατασκευή με βρυσάκι, την οποία τη γεμίζει αναψυκτικό ή ό,τι άλλο θέλει, τη βάζει μέσα από το παντελόνι του, κλείνει το παντελόνι του, τραβάει το φερμουάρ, το κατεβάζει, βγάζει το βρυσάκι και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχει αναψυκτικό ή το ποτό του οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Α, πάθατε, πάθατε, πάθατε. Είμαι σίγουρος ότι έχετε κάψει κάθε εγκεφαλικό σας κύτταρο. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι το βίντεο τελείωσε. Κάντε like, subscribe και ενεργοποιήστε και το κουδουνάκι για να λαμβάνετε ό,τι καινούριο ανεβάζω αμέσως. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο αυτό. Μέχρι το επόμενο, γεια και χαρά σας.